Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Εκεί μας χαιρόμαστε για τις παρουσίες όλων. Σας και χαιρόμαστε και ιδιαίτερα εγώ τουλάχιστον για την παρουσία του Δημήτρη του Γιαννίση, γιατί μαζί ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο πριν από πάρα πολλά χρόνια, να μην πούμε πόσα. Σε ένα εκεί υπόγειο κάτω από το και στην περιοχή του Ξενία. Και επομένως είναι σημαντικό οι άνθρωποι που δουλέψανε για το ραδιόφωνο να εξακολουθήσουν να το πιστεύουν και στο πλαίσιο αυτής της πίστης να κάνουν ό,τι μπορούν για να εξακολουθεί να υπάρχει το ραδιόφωνο. Λοιπόν, αιτία και λόγος, αν θέλετε, για την σημερινή εκδήλωση είναι η ίδρυση του συλλόγου μας, του συλλόγου των φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Αστέρα, έτσι, είναι δεδομένο. Είναι μια προσπάθεια την οποία, μια κίνηση, την οποία εδώ και 2-3 χρόνια τη δουλεύουμε, όμως τώρα είναι πραγματικά, δεν παίρνει άλλο να μην γίνει και είναι μια κίνηση την οποία, όπως είπα, ξεκίνησε εδώ και χρόνια και ουσιαστικά ξεκίνησε. Φίλοι είναι αυτοί που πλαισιώνουν αφιλοκερδώς πάντα το Μιχάλη στην προσπάθειά του να λειτουργήσει ένα σταθμό, αναλώνοντας τη ζωή του, τολμώ να πω εκεί πέρα, και φιλοδοξώντας ο καθένας από όσους συμμετέχουμε ή συμμετείχαμε στην προσπάθεια με τις όποιες δυνάμεις του και ικανότητες να προσπαθήσει να κρατηθεί ο σταθμός σε ένα επίπεδο. Στο οποίο μια χαρά του κρατάει και δεν κάνει. Βεβαίως, ο σταθμός αυτός έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει, ευτυχώς και για την Άντρα και για εμάς τους αντριώτες, όλους αυτούς που λείπουν, έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα να ακούγεται μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκτός ίντερνετ, δηλαδή δεν μπορούμε να το ακούμε μέσω του ραδιοφώνου μας παντού. Και αυτό είναι κάτι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο όμως μπορεί να οδηγεί στη συζήτηση μετά από το πέρας της ομιλίας του κ. Μαρινάκη. Τώρα, αφορμή για το χρονικό σημείο που γίνεται η απόψινή εκδήλωση, αποτέλεσε η κίνηση που ξεκίνησε από το Δήμο Άντρου να, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να εκπαραθυρώσει το σταθμό από το χώρο που του έχει παραχωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή το 2014. Δηλαδή ο Μιχάλης δεν πήγε μόνος να εγκατασταθεί και κάτω από τον σταθμό, του παραχώρησαν το χώρο αυτό το 2014. Τώρα το γιατί και τα υπόλοιπα είναι πάλι ένα άλλο θέμα. Μπορεί ή όποιον θέλει να ρωτήσει να το πούμε μετά το τέλος. Αυτό λοιπόν σίγουρα, αυτή η διαδικασία της παραθύρωσης του σταθμού δημιουργεί ένα πρόβλημα σε κάτι που και για την κοινωνία και για την Άντρο είναι σύμβολο. Διότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποτελούν σύμβολα. Σύμβολα ελευθερίας σκέψης, άποψης, προβληματισμού, ανταλλαγής ιδεών. Με αυτές άλλωστε τις προοπτικές ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Και ως προς τον τρόπο διαχείρισης των συμβόλων θέλει να προβληματίσει όλους μας και τους παρόντες και τους ακούντες η απόψινή εκδήλωση. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την παρουσία του και να σε όσους δεν ξέρουν να παρουσιάσω τον διαχρονικό φίλο της Άντρου, τον Νίκο τον Μαρινάκο, ο οποίος μας έκανε τη χάρη και τη χαρά να έρθει και να αντιμετωπίσει και τις χειμερινές συνθήκες της Άντρου με τις εκπλήξεις όσον αφορά την άφιξη και την αναχώρηση και ο οποίος ανάμεσα στις άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές του δραστηριότητες είναι στις πολλές. Είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, με αντικείμενο τεχνητή νοημοσύνη και στη Σχολή Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού και στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου με θέμα τη διαχείριση συμβόλων και ή δυστυχώς επίκαιρο τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωστρατηγικών αλλαγών. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται τώρα εκεί στην Ισπανία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε ένα πιο κατάλληλο άνθρωπο να μας μιλήσουν για αυτό που όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει για ένα ραδιόφωνο δηλαδή,
σαν σύμβολο, όπως είπαμε, της κοινωνίας. Και εκτός από τον Νίκο, και αυτό πάλι τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ που είναι εδώ, επίσης θέλουμε να απευθύνει ένα χαιρετισμό στην αποψινή εκδήλωση ο αγαπημένος, πιστεύω σε όλους μας, και αναμφισβήτητα φίλος της άνδρου στην πράξη και όχι στα λόγια, ο Παντελής ο Βουλιαρής, ο οποίος έστειλε έναν χαιρετισμό, τον οποίο θα τον ακούσουμε, τον έχουμε αντιμετωπονήσει. Με ενθουσιάζει και με συγκινεί πολύ αυτή η συνάντηση και η συνεργασία σας, εσείς που αγαπάτε το ραδιόφωνο, που μας κρατάτε συντροφιά, που μας πληροφορείτε, εσείς όλοι στα νησιά των Κυκλάδων. Είμαι καταρχήν παιδί του ραδιοφώνου, μεγάλωσα με το ραδιόφωνο, τηλεόραση είδα στα 27 μου χρόνια. Και ξέρω πόσο σημαντικό, πόσο συναισθηματικό, πόσο πολύτιμο είναι η πληροφόρηση της καθημερινότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού. Χαίρομαι κάθε φορά όταν έρχομαι στην Άνδρο για να ενημερώσω τον κόσμο για το φεστιβάλ που κάνουμε τα 8 χρόνια αυτά. Και στον Αστέρα λοιπόν, στο μικρό στοντιάκι του Μιχάλη Αστά, έχουμε την παρέα του Βασίλη Πομόνη συχνά με τα ωραία του κείμενα και μιλάμε για τον πολιτισμό του καλοκαιριού. Σας χαιρετώ λοιπόν και ό,τι πόματα μεταχρειαστείτε είμαι κοντά σας. Θέλουμε τη συνδέση να μιλήσω και να αντιστοιχεί η συνεργασία σας. Καλώς όρισες, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά είσαι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, ας ξεκινήσω με τη διόρθωση ενός πολύ μικρού λάθος και έτσι να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Δεν σας κάνω καμία χάρη. Σας καλησπέριζω και σας ευχαριστώ που με δεχθήκατε εσείς εδώ. Άρα η χάρη που την κάνατε εσείς είναι μεγάλη μου τιμή και κυρίως είναι μεγάλη μου τιμή να έρχομαι σε κάποιες εκδηλώσεις τέτοιες που δεν είναι τυπικές και που δεν έχουν μια τυπική επικοινωνία. Άρα λοιπόν, πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και αν μπορώ να συνεισφέρω και εγώ γενικότερα στη διατήρηση των πολιτιστικών συμβόλων του νησιού, θα είμαι ιδιαίτερα περήφανος και φυσικά πολύ, πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος. Όπως είπε ο Βασίλης, είμαι ένας διαχρονικός φίλος της Άνδρου και σας παρακαλώ αυτό μην το κρατήσετε σε μια τυπική άποψη, είναι ένα γεγονός. Αν γνωριζόμασταν καλύτερα, θα βλέπατε το όταν μπήκα μέσα. Πέρα από τις τυπικές χαιρετούρες, ρώτησα για τα παιδιά των φίλων, για τις οικογένειές τους. Κατά συνέπεια, είμαι εδώ γιατί νιώθω ένα παιδί της Άνδρου. Μπορεί να είμαι από ένα μακρινό μικρό χωριό της πατρίδας μας, κάτω από τη Μάνη, και παρότι εμείς είμαστε σοβινιστές, να ξέρετε ότι η Άνδρος έχει μια ιδιαίτερη επιρροή επάνω μου και γι' αυτό είμαι εδώ. Και όπως σας είπα, για να μην πλεονάζω, όντως είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Θα ήθελα επίσης να σας πω για να γνωριστούμε καλύτερα σε ό,τι αφορά αυτόν που σας ταλαιπωρεί αυτή τη στιγμή λεπτικά, ότι πέρα από τους ακαδημαϊκούς τίτλους που είπε ο φίλος μου ο Βασίλης, είμαι ιδιαίτερα περήφανος γιατί ένας ακαδημαϊκός τίτλος χωρίς να έχει μια πρακτική εφαρμογή είναι, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, κύμβαλο να λαλάζουν. Άρα ανάλωσα 40 χρόνια τη ζωή μου εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και εδώ και στο εξωτερικό. Και φυσικά εφαρμόζοντας τα τελευταία χρόνια κάπως αυτές τις πρακτικές μου εφαρμογές και τις εμπειρίες, μεταδίδοντας αυτή τη γνώση σε νέα παιδιά, και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα, απόψε, βλέπω πολύ νέο κόσμο εδώ. Και αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Γιατί το ραδιόφωνο χρειάζεται νέο κόσμο. Ξεκινώ λοιπόν από αυτό που είπε ο Βασίλης σαν τίτλο, τη διαχείριση συμβόλου. Ίσως για τους περισσότερους από εμάς είναι μια γενική έννοια, όμως επιτρέψτε μου μέσα από την επιστήμη των μαθηματικών να μιλήσω που το ορίζει καλύτερα. Η διαχείριση των συμβόλων είναι η διαχείριση της ίδιας της ζωής μας. Γιατί μέσα από τα σύμβολα παράγονται τα πρότυπα. Και μέσα από τα πρότυπα έρχονται οι αξίες. Και έτσι σύμβολα, πρότυπα και αξίες μας οδηγούν στη διαμόρφωση της προσωπικής μας και γιατί όχι και της εθνικής μας συνείδησης. Άρα λοιπόν όλα αυτά συντείνουν στο να συζητήσουμε το θέμα που λέμε απόψε για το ραδιόφωνο, για το οποίο πρέπει να έχουμε μια κοινή άποψη, να ομογενοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας και τα θέλω μας. Και έτσι πραγματικά θα καταλάβουμε καλύτερα την προσφορά αυτού του μέσου που παλεύει
με τη σύγχρονη εποχή, με όλα τα μέσα, τα social media, τις τηλεοράσεις, τα sites, που προφανώς το καθένα κάνει τη δουλειά του και το ραδιόφωνο τη δικιά του. Ίσως γι' αυτό θα ήθελα μια δεύτερη μικρή διόρθωση, αν μου πρέπει ο Βασίλης ή όποιος φίλος εκπώνησε την αφίσα του προσκυτηρίου, γράφεται για το ραδιόφωνο στις Κυκλάδες. Θα ήθελα να διορθώσω μόνο το άρθρο. Θα παρακαλούσα να με ακούσετε από το πρίσμα του ραδιοφώνου των Κυκλάδων. Σας το λέω αυτό γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ταξίδεψα πολύ εργαζόμενος σε πολλά μέρη του κόσμου και ιδιαίτερα εκεί που υπήρχαν αναπτυγμένες ελληνικές κοινότητες. Να ξέρετε ότι εκείνος ο κρίκος της αλυσίδας που έδαινε το μετανάστη ή τον κάτοικο του εξωτερικού, τον εμιγρέ, ήταν το ραδιόφωνο. Όχι γιατί το ραδιόφωνο είναι κάτι καλύτερο από την τηλεόραση ή ένα site που προφανώς έχει μια μεσότερη ενημέρωση, αλλά γιατί το ραδιόφωνο έχει μια πιο προσωποποιημένη επαφή. Έλεγα στο Βασίλη που συζητήσαμε πριν έρθουμε, καθοδόν από το μυαλό, ότι θα φανεί λίγο παράξενο αν πω ότι ακούγοντας τον Αστέρα της Άνδρου, αυτό που μου άρεσε περισσότερο να ακούω στα διαλύματα των εκπομπών, δεν μην γελάσετε, ήταν οι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις, κυρίες μου και κύριοι. Γιατί οι διαφημίσεις κάνανε το μυαλό μου να ταξιδεύει εδώ. Ας μην πω ονόματα για να μην θεωρηθεί έμεση διαφήμιση, αλλά άκουγα για ένα εργαστήριο παραδοσιακών γλυκών, για μία κάβο ποτών, για δύο ταβέρνες, για έναν υδραυλικό. Και ξαφνικά ένιωθα ότι περιδιαβαίνω την Άνδρο, είμαι εδώ, κατεβαίνω στον υποριό, πίνω ένα ούζο, ανεβαίνω, βάζω βενζίνη, είμαι στην Άνδρο. Και ξέρετε, για εσάς εδώ, που μέσα από την αυτοσύνη έχετε κόσμο που περιδιαβαίνει τα πέλαγα και είναι μακριά, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορούν να νιώθουν την Άνδρο μακρινή μεν, αλλά όχι ξεχασμένη, μέσα από τα εργιανά του διατήρησαν. Ίσως ο Μιχάλης θα έπρεπε να το σκεφτεί μια ιδέα, βάζω μια και έχουμε μια καλή παρέα απόψε, να μετατρέψει τον Αστέρα σε μικρά αγγλία. Σκεφτείτε το λίγο. Γιατί όντως, σαν μικρά αγγλία μεγαλουργήσατε, σαν μικρά αγγλία θα μεγαλουργήσετε και για να μεγαλουργήσετε όπως όλοι μας, χρειάζεται να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τα σύμβολά μας. Θα με ρωτήσει κάποιος και δεν θα ήθελα να κουράσω ρωτώντας πρώτα εγώ και να πάρω απαντήσεις, αλλά θα ρωτούσα τελικά απόψε και ρωτούμε στα νέα παιδιά κυρίως. Ποιο είναι το σύμβολό μας, ο ραδιοφωνικός σταθμός? Επιτρέψτε μου να πω όχι. Το σύμβολό μας είναι η Άνδρος. Την Άνδρο όμως αυτό το σύμβολο τον διαχειρίζονται κάποιοι άνθρωποι, εσείς. Μέσα από διαδικασίες και μέσα. Άλλωστε ο Φρανσουά Μιτεράν είχε πει ότι διαχείριση συμβόλων, η πολιτική είναι διαχείριση συμβόλων. Και όταν έλεγε πολιτική δεν εννοούσε politics, πολιτική, αλλά το πώληση, τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες κυβερνείται ένας τόπος. Άρα λοιπόν αυτές τις διαδικασίες περιλαμβάνουν προφανώς και το ραδιόφωνο. Περιλαμβάνουν προφανώς και ένα μέσο το οποίο έχει μια αμεσότητα επάνω σας και σας βοηθάει να συμμετέχετε αποφεύγοντας αυτή την εικονική της εικόνας, κλαδιά της τηλεόρασης που σας μαγνητίζει και δεν κάνετε τίποτα. Στο ραδιόφωνο μπορείτε να περιφέρεστε, να σκέφτεστε και κυρίως, μην μας πούν και οι κανάλα τους νέοι άνθρωποι, να ονειρεύεσαι. Μπορούμε να ονειρευόμαστε κύριοι και κύριοι. Μπορούμε να ακούμε μουσική και να ταξιδεύουμε και να μην μας επηρεάζει καμία εικόνα. Κανένα κρεσέντο φωνής ενός δημοσιογράφου που ουρλιάζει για να επιβάλλει μια άποψη. Μπορούμε να παρεμβαίνουμε με το τηλέφωνό μας. Και το ισχυρότερο σημείο, μέσα από το artificial, από την τεχνητή νοημοσύνη που σας είπε ο Βασίλης, μπορούμε να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε την νοημοσύνη, τις σχέσεις μας. Ό,τι και αν υποθεί λοιπόν στο ραδιόφωνο, ας δανειστώ το όνομα του Μιχάλη, επειδή είναι η καρδιά του σταθμού, μπορούμε, παρακαλώ, επειδή λοιπόν είναι η καρδιά του σταθμού και όσοι περνάνε από το σταθμό, είτε υπό τη μορφή των συνεντεύξεων, είτε υπό τη μορφή των εκπομπών, το απόγευμα, το άλλο πρωί, την Κυριακή, το μεσημέρι, την Κυριακή, το απόγευμα,
θα το συναντήσετε στον δρόμο. Και τότε, όσοι από εδώ ασχολείστε με τη δημοσιογραφία, γιατί εγώ δεν έχω τέτοια εμπειρία, τότε θα γίνετε αυτό που οι δημοσιογράφοι λένε συμπεριφορική δημοσιογραφία. Γίνεστε οι ίδιοι δημοσιογράφοι μεταφοράς της είδησης, μεταφοράς της άποψης, μεταφοράς συναισθημάτων, μεταφοράς πρωτοβουλειών που πρέπει να κοινοποιηθούν και να ανακοινωθούν. Άρα, κοινωνία. Άρα, ομογενοποίηση κοινωνίας. Να λοιπόν που αυτοί οι πομπόδεις τίτλοι, τεχνική νοημοσύνη, διαχείριση συμβόλων και διάφορα άλλα τέτοια που ακούτε μέσα από επιστημονικούς τίτλους για ανάπτυξη και βούλιο, δεν είναι τίποτε άλλο από την προσωπική μας συμμετοχή. Αν το αναλύσουμε δηλαδή, θα φτάσουμε από το γενικό στο μερικό και θα δούμε ότι είμαστε εμείς από κάτω. Είμαστε εμείς εκείνοι που δουλεύουμε στο ραδιόφωνο. Είμαστε εμείς εκείνοι που κινούμε το ραδιόφωνο. Είμαστε εμείς εκείνοι που θα δώσουμε ιδέες, ειδήσεις. Και νομίζω ότι δεν θα με αμφισβητήσει κανείς, γιατί υπάρχουν άλλοι σοφότεροι, ημών και εμούν κυρίως, οι οποίοι έχουν καθορίσει ότι ανέκαθεν η είδηση αποτελούσε μια πρωταρχική επιδίωξη του πολίτη. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Με τη μεταφορά της είδησης. Γι' αυτό και η μεταφορά της είδησης και κυρίως η επεξεργασία της, και σταματώ εδώ για το που σας είπα, θέλω όπως οι δημοσιογραφικά χωράφια, κυρίως η επεξεργασία της είναι μια πολύ υπεύθυνη υπόθεση. Μα πάρα πολύ υπεύθυνη. Γιατί μπορούμε από την πληροφόρηση να πάμε στην παραπληροφόρηση. Εδώ λοιπόν στην Άνδρο, ο Βασίλης ο Πομόνης, ο Νίκος ο Μαρινάκος, ο Μιχάλης θα βγει το βράδυ στον δρόμο, όσο και αν έστω και από λάθος παραπληροφορήσει, θα βρει την κριτική του την ίδια μέρα ή την επόμενη. Άρα ας ενισχύσουμε αυτή τη δυνατότητα προστασίας της αλήθειας και κυρίως προστασίας του ίδιου μας του εαυτού μέσα σε μια κοινωνία κλειστή όπως είναι αυτή η κοινωνία που ζούμε τώρα εδώ. Ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα, έλεγα στον Βασίλη, πόσο μου άρεσε, πόσο έτσι ρομαντική και ψυχολογικά όμορφη διάθεση μου δημιούργησε ο χειμώνας, ακριβώς γιατί έχει μια πτώση έντασης, έχει μια γαλήνη και μια δυνατότητα να επικοινωνεί ο ένας με τον άλλο. Επανέρχομαι λοιπόν και συμπαθάτε με μερικές φορές ολικίζω πειδά από ένα σταλό, αλλά θεώρησα προσβλητικό για ένα τέτοιο ακροατήριο ενώ ανθρώπους ντόπιους, ανθρώπους φίλους, ανθρώπους που μπορεί να γίνουν φίλοι κάποιο, είναι προσβλητικό να μιλώ από κειμένου. Δεν ήρθα να πω ένα μάθημα και εσείς να τα ακούσετε. Ήρθα να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε και να πω την άποψή μου. Και αν μπορέσω να προσθέσω κάτι, πραγματικά θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος κατά Μάρκον Αυρίλιο, να μην είναι μόνο για τους δικούς μας όχους, που έλεγε ότι η αξία του καθενός μεγαλώνει τόσο όσο και η αξία που δίνει σε κάτι που φροντίζει. Ας μου επιτρέψετε λοιπόν με ένα πολύ μικρό λιθαράκι να φροντίσω και εγώ απόψε για αυτό που λέγεται Γαλαξίας, ραδιόφωνο της Άνδρου ή όπως αλλιώς αύριο το ονομάσατε, αφού βεβαίως συμμετέχετε. Έλεγα λοιπόν ότι σε όλα αυτά τα μέρη της ελληνικής κοινότητας στο εξωτερικό το ραδιόφωνο ήταν πρωταρχικός παράγοντας. Και ήταν οι τυχεροί εκείνοι που μπορούσαν τότε από τα βραχαία και τώρα ευτυχώς μέσα από το ίντερνετ να έχουν επικοινωνία με τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και να μπορούν να μαθαίνουν τα νέα της πατρίδας, τις μουσικές της πατρίδας. Άμεσα. Θα σας δώσω μόνο ένα μικρό παράδειγμα για το τι σημαίνει άμεσα. Πριν από 20 χρόνια, 15, δεν είναι άλλωστε και ένας αιώνας, στην Μέκα της οικονομίας και του πολιτισμού, τη Νέα Υόρκη, αν θέλετε βάλτε, αν θέλετε μη βάζετε εισαγωγικά στο Μέκα, υπήρχε ένας τηλεοπτικός και ένας ραδιοφωνικός σταθμός που τον έτρεχε ένας παλιός ηθοποιός και δημοσιογράφος, ο κ. Καστανάς. Η εντύπωση που δημιουργείται στην Αμερική, ακριβώς επειδή ήταν αποκομμένος αυτός ο σταθμός από την ελληνική πραγματικότητα, ήταν ότι οι Έλληνες είμαστε κάτι σαν γι' αυτό που θύμισε την δεκαετία του 50 και του 60 στην Ελλάδα. Με έργα του Νίκου Σαντόπουλου, με θεατρικά από το ραδιόφωνο με τον Χρήστο Πάρλα, συμπαθάτε με νεότεροι. Προφανώς περισσότερο από εσάς δεν ξέρετε τα ονόματα, είστε αρκετά νέοι, τα θυμάστε. Όταν λοιπόν ήρθα σε επαφή μαζί τους και τους είπα ότι ξέρετε κάτι, στην Αθήνα τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι πηγαίνουν σε lounge bar, σε discotheque και διασκεδάζουν με video walls που δείχνουν συγκροτήματα που δεν τα έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Τους φάνηκε παράξενο. Όταν λοιπόν μέσα από το ίντερνετ διαφοροποιήθηκε
και είδανε σταθμούς επαρχιακούς της Ελλάδας τι μετέδιδαν, τι άποψη εξέφραζαν, τι κυρίως εξέπεμπαν σαν πολιτιστική άποψη, εξεπλάγησαν όλοι. Άνοιξε δηλαδή εκείνη η μεταπότητα που έκλεινε την Ελλάδα μέσα στην εποχή, ας με συμπαθήσουν γιατί μου αρέσει και εμένα ο Καζατζίδης, στην εποχή των θρύλων του Καζατζίδη και του Νίκου Ξανθόπουλου, και βγήκε εκείνη η Ελλάδα η ευρύτερη, η Ελλάδα η όμορφη, η Ελλάδα αυτή που της αξίζει, η Ελλάδα του Χατζηδάκη, η Ελλάδα του Θοδωράκη, η Ελλάδα του Βούλγαρη, του Σμαραγδί, καλλιτεχνών, ανθρώπων της τέχνης, ανθρώπων της επιστήμης. Κατάλαβαν οι Αμερικάνοι ότι αυτή τη στιγμή ο αντιπρόεδρος της μαθηματικής εταιρείας στο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα, πολυτεχνικό ίδρυμα του κόσμου, το MIT, είναι Έλληνας, λογαριασμό δασκαλάκι. Και μάλιστα είναι στην ηλικία πολλών των ανθρώπων σαν και εσάς, δεν υπερβαίνει τα 36 χρόνια και 37 ηλικία. Το ραδιόφωνο λοιπόν έφερε τον κόσμο κοντά. Άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία του ραδιοφώνου, επαναλαμβάνω, σε τοπικό επίπεδο μπορούμε πραγματικά να εκφραστούμε και να εκφράσουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε από μόνοι μας. Μην ξεχνάτε τη φράση που σας παρακαλώ, αναλύστε τη, συζητήστε τη με τους τοπικούς σας δημοσιογράφους, με τους ανθρώπους που ασχολούνται, που είναι επαγγελματίες στο είδος. Είναι μαθηματική υποχρέωση να μην λέμε ότι είμαστε ικανοί σε κάτι που δεν είμαστε, και εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος και δεν είμαι ικανός σε αυτό. Βρείτε τους ανθρώπους και συζητήστε τα θέματα της συμπεριφορικής δημοσιογραφίας. Όπως σας είπα, είστε όλοι δημοσιογράφοι αυτού του νησιού. Είστε όλοι δημοσιογράφοι αυτού του τόπου. Είστε εκείνοι που θα γεννάτε την είδηση. Είστε εκείνοι αυτοί που θα διατηρείτε τάσεις, πνευματικές απόψεις. Θα γεννάτε νέες ιδέες. Θα δημιουργείτε τίτλους. Θα επιδιώκετε και θα σπρώχνετε τον κόσμο που μπορεί να δράσει και να δημιουργήσει προς την κατεύθυνση που πραγματικά κοινάει εσείς θέλετε. Και για να κλείσω, γιατί ίσως είναι καλύτερο να γίνεται διάλογος παρά μονόλογος, κυρίως από έναν άνθρωπο που δεν θέλει να σας κουράσει. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, θα μπορείτε πραγματικά, θα μπορούμε, επιτρέψτε μου, αν θέλετε να με εντάξετε και εμένα μέσα στην αδειότητα κοινωνία, θα ήταν ιδιαίτερη τιμή. Θα μπορούμε λοιπόν να γυρνάμε έτσι μέσα από το ραδιόφωνο την προσωπική μας άποψη, μακριά από τις τηλεοπτικές υπερβολές και κυρίως μακριά από το, ας μου επιτρέψουν όσοι είναι δημοσιογράφοι εδώ, το τηλεοπτικό ψεύδος, και δεν εννοώ ότι λένε ψέματα στην τηλεόραση, δεν κάνω τη διαδικασία. Ψεύδος εννοώ, το τηλεοπτικό ψεύδος, ότι με μια όμορφη εμφάνιση, με ένα ωραίο πλατό και ένα ωραίο στούντιο, με βίντεο που τα προβάλλουμε την ώρα της είδησης και φυσικά διαφημίζοντας και ένα ωραίο αυτοκίνητο και κάποια λεφτά που θα δώσουμε στον τυχερό που θα πάρει πρώτο τηλέφωνο, διαφοροποιούμε την άποψη της επαφής. Ακούω πεισματικά και φανατικά. Τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, ένας είναι της πατρίδας μου και προφανώς και το Αστέρα. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Παρακολουθώ τις εκπομπές του Βασίλη. Του κυρίου που βάζει την. Του κυρίου Μαλαφούτη που βάζει. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον άνθρωπο ποτέ μου. Αλλά πραγματικά με διασκεδάζει και τον ευχαριστώ. Αν είναι μάλιστα εδώ ή αν δεν είναι, ας το μεταφέρετε. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα. Όχι μόνο εδώ. Έχω περάσει όμορφα στο τέλος του κόσμου, στον Ιωάννησβουργο, ακούγοντας Μαλαφούτη, ας πούμε, μετά τον Βασίλη, τον Πομόνι, τα σχόλιά του κτλ. Άρα λοιπόν. Ας δράσουμε έτσι. Δεν θέλω να μπω μέσα σε διαμάχες, όχι γιατί διστάζω, όχι, αλλά γιατί δεν έχω πάρει το δικαίωμα και κατά συνέπεια δεν μπορώ να το καταχραστώ. Αν μου δώσει το δικαίωμα οποιοδήποτε να πάρω μια θέση, προφανώς και θα την πάρω, γιατί δεν έχω συνηθίσει στη ζωή μου, όχι μόνο σαν άνθρωπος, αλλά και σαν ιδιότητα, να μιλώ την άποψή μου ξεκάθαρα, έστω και αν είναι λαθμένη. Θα με διορθώσω εσείς. Αλλά μέχρι τότε, πραγματικά, κρατήστε το ραδιόφωνο εκεί που του πρέπει, δικαιώστε αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα, αναρωτηθείτε ότι δεν είναι συμπτωματικό που μέσα από τους πολέμαρχους των mass media, με τεράστια μέσα, το ραδιόφωνο αντέχει και αντέχει πεισματικά. Και όλο και περισσότερο έρχεται ο κόσμος κοντά του και μάλιστα νέος κόσμος, γιατί υπάρχουν και κάποιοι λόγοι. Είναι μια άλλη συζήτηση, να μην σας βλέπω μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι εκείνο που επιδρά στον νέο κόσμο και αναζητά την συμμετοχική καλλιέργειά του. Και όχι το να έρχεται κάποιος να του λέει κάτι και αυτός να το επεξεργάζεται μετά από τρεις μέρες, ανάλογα με το τι λέει το ίντερνετ. Αλλά να είναι άμεσος, να πάρει ένα τηλέφωνο, να πάει στο σταθμό, να ρωτήσει, να κάνει μια αφιέρωση ή να πει μια άποψη.
Κλείνοντας λοιπόν, και είμαι στη διάθεσή σας προφανώς για οτιδήποτε δημιούργησε ερωτηματικά σε ό,τι σας είπα, θα ήθελα να επιγραμματικά να σας πω ότι είστε ιδιαίτερα τυχεροί για την εμβέλεια αυτού του ραδιοφώνου. Θα έλεγα ότι θα είστε ακόμη πιο τυχεροί αν αγκαλιάσετε αυτό το ραδιόφωνο όχι μόνο σαν ακροατές, αλλά και σαν συμμετέχοντες. Το πώς, εδώ είναι ο Μιχάλης, εδώ είναι οι άνθρωποι του σταθμού, μπορούν να σας τα πούν καλύτερα, είναι και περισσότερο γνώστες. Και κατά αυτήν την έννοια, κρατήστε την άνδρα εκεί που της πρέπει. Η τελευταία κουβέντα που είπε ο Βασίλης, που μπορεί να ακούστηκε λίγο στον Φώτης, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι σε ένα μάθημα που κάνω, είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στις γεωστρατηγικές μεταβολές. Συμπτωματικά είναι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες 12 μέρες. Αυτό που μπορεί και τις επιπτώσεις να διαφοροποιήσει και τις γεωστρατηγικές αλλαγές και μεταβολές να προλάβει είναι η ομόνοια, η δύναμη και η σύμπνοια των ανθρώπων που ζουν σε μια κοινωνία. Και η κοινωνία έχει κύτταρα, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Και τα κύτταρα αυτά δεν είναι ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στην Αθήνα, ούτε στο Λονδίνο, ούτε στη Μόσχα, ούτε στο Cape Town. Ξεκινάνε από αυτά τα μέρη σαν αυτό. Και αν αυτά τα μέρη σαν αυτό έχει την ιστορία που έχει αυτό το μέρος, που εσείς προφανώς την ξέρετε καλύτερα, έχουμε δύο επιλογές. Ή να ξεχάσουμε αυτή την ιστορία που σας κάνει περήφανος κάθε μέρα, ή να δικαιώσουμε αυτή την ιστορία με έναν και μόνο τρόπο. Να ξεπεράσετε, επιτρέψτε μου να βάλω τον εαυτό μου μέσα, να ξεπεράσουμε τους προηγούμενους. Προσωπικώς θα σας πρότεινα, θα παρακαλούσα, θα πρότεινα το δεύτερο. Και τότε θα δείτε ότι δικαίως είστε περήφανοι όταν ακούτε τη λέξη Μικρά Αγγλία, μόνο που στο μυαλό σας και στην καρδιά σας θα πρέπει να έχετε μια μικρή παρένθεση στο μικρά και να το κάνετε μεγάλη. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Πραγματικά ευχαριστώ από καρδιά στον φίλο μου τον Νίκο τον Μαρινάκο, φίλο πολλών από εδώ, και είμαστε στη διάθεσή σας, εγώ ίσως περισσότερο, σαν γνώστης των τοπικών πραγμάτων και της περιπτώσεως αυτής του σταθμού, αν οποιοδήποτε θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε, να συζητήσουμε ένα περιθώριο, νομίζω ότι έχουμε. Αν κάποιος θέλει να βάλει κάτι στη συζήτηση, ευχαρίστως, είπαμε ποιο είναι το θέμα. Είναι η απειλή κλεισίματος του σταθμού που εμείς θεωρούμε ότι είναι εκ των όνων κάνευ η ύπαρξή του για το νησί. Αν έχετε κάτι, ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε. Μιλήσαμε για την αξία των συμβόλων. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την απαξίωση των συμβόλων και το αντίκτυπο αυτού και επίσης και στον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να είναι όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαξία συμβόλων. Μίλησαμε για την αξία της διαχείρισης των συμβόλων και αυτών που παράγουν. Τι μπορεί να δημιουργήσει προφανώς θέλεις να ξέρεις η απαξία των συμβόλων. Και την ευθύνη αυτών. Απόλυτα σωστό. Καταρχήν, για οτιδήποτε αρνητικό μέσα σε μια κοινωνία, δεν φταίει ο Χατζηπετρής, επιτρέψτε μου να πάμε τη συζήτηση στο επίπεδο της προσωπικής μας συζήτησης, έτσι, χωρίς τυπικότητες. Για την απαξία των συμβόλων και την ευθύνη όλων αυτών των πραγμάτων και των αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει η απαξία των συμβόλων, προφανώς δεν φταίει ο Χατζηπετρής. Και επιτρέψτε μου για να γελάσουμε και λίγο, προφανώς δεν φταίει ούτε η Άννη Κιάρο. Φταίνε άνθρωποι. Και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα ποινικό όρο, συμπάθημο Βασίλη, να σου πλέγω λίγο από την επιστήμη σου, να προσπαθήσω να κάνω όσα λιγότερα λάθη. Παρά μας είναι η επιστήμη να περνάει. Όσα λιγότερα λάθη μπορώ θα μπορούσα να κάνω, θα μπορούσα να κάνω. Όταν δανείζουμε αυτό το τραγικό γεγονός της Θεσσαλονίκης, 10-12 παιδιά σκότωσαν έναν άνθρωπο. Σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Αυτό σκοτώθηκε από το χτύπημα του ενός, Δημήτρη. Όμως, αν πήγε στο κατηγορητήριο, κατηγορούνται όλοι κακουργηματικά και έχουν την απειλή της ισοβίου καθρέψεως. Γιατί συμμετείχαν και τι έκαναν, ή μάλλον τι δεν έκαναν, δεν εμπόδιζαν το θάνατο.
Έτσι παραστατικά θα ήθελα να σου απαντήσω ποια είναι η συνέπεια της απαξίας των συμβόλων. Η απαξία των συμβόλων, για την απαξία των συμβόλων φταίνε εκείνοι καταρχήν που προσπαθούν υπογείως ή με όποιον άλλο τρόπο, πάντως όχι έντιμο και ευφύ, όπως καταλαβαίνεις, να τραυματίσουν τα σύμβολα ή να τα καταργήσουν ή να τα καταρακώσουν. Ευθύνες έχουν όμως και όλοι αυτοί που βλέπουν την εγκληματική πράξη της απαξίας των συμβόλων και αδιαφορούν. Στη σημερινή κοινωνία, και δεν θέλω να κλέψω εκτός από τον Βασίλη και τον κοινωνιολόγο την επιστήμη, αλλά θα ήθελα να πω ότι στη σημερινή κοινωνία ευθύνη δεν έχει αυτός που κάνει κάτι, αλλά και αυτός που δεν κάνει αυτό που πρέπει. Και για να μην λέμε για άλλους... Το είχε πει και ο Κομφούκιος, ακριβώς έτσι. Ναι, απλώς... Αν έτσι έχετε προσέξει, προσπαθώ να αποφεύγω ότι το ποιοι έχουν πει μια ρίση ακριβώς, γιατί να μην φανώ έτσι λίγο, αν και καλά, από Κομφούκιο. Να μοιάζουμε λίγο και με το Κομφούκιο. Είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα και αυτό μιλάσαι με τα χρήματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν ευθύνη είναι και αυτός που δεν συμμετέχει στην προσπάθεια του να εμποδίσουμε την απαξία των συμβόλων. Γιατί, Δημήτρη, εγώ, Νίκος ο Μαρινάκος, στα 68 μου χρόνια, όταν σου καταρακώσω τα σύμβολά σου, έχω άμεση ευθύνη για την αυριανή απαξία σου, αδυναμία σου, ανυπαρξία σου και τη μη δυνατότητα εν τέλει να ζήσεις σύμφωνα με τα όνειρά σου. Άρα, λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά την απαξία των συμβόλων. Και επειδή δεν μ' αρέσει να πω μια συζήτηση η οποία λογικά είναι πεπερασμένου χρόνου, με πολύ χαρά αύριο να πίναμε καφέ μαζί όπου θέλεις, με όποια παρέα θέλεις, και αυτό το θέμα να το αναλύουμε όπως είναι. Λίγο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά τώρα, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου ήταν... Για τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου. Πάρα πολύ. Ελπίζω να ξαναθυμίσω κάτι που είπα στην αρχή της συζήτησής μου. Είπα ότι η είδηση είναι πρωταρχικός λίθος μιας δημοκρατικής χώρας, μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Και μάλιστα είπα ότι γι' αυτό και υπάρχει ευθύνη στη διαχείριση της είδησης, το πώς θα τη χρησιμοποιήσω. Γιατί αν την πληροφόρηση την βάλω να τίνει, να κλείνει, να προσεγγίζει την πάρα πληροφόρηση, εγκληματώ. Γιατί εγκληματώ? Γιατί βοηθώ έτσι να περιορίσω την ελευθερία σου. Και η ελευθερία του ατόμου δεν χρειάζεται ο Νίκος ο Μαρινάκος σε αυτή την αίθουσα να την πει. Την έχουν πει άνθρωποι που εγώ ντρέπομαι να πω ακόμη και τα ονόματά τους. Εγώ τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, για την ελευθερία του λόγου και μόνον για αυτούς που δέσουν τώρα για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία του λόγου, οφείλουμε να συνεχίσουμε. Επιτρέψτε μου να ανταγωνιστώ λίγο το φίλο μου με μια προσωπική μου φίλη, η οποία είπε μια κουβέντα που θα ήθελα να τη θυμάστε, γιατί θεωρώ ότι είναι μια προσοχή του νέου κόσμου. Είναι μια φράση που είχε πει ο Ριάννα Φαλάτσι, από το 2005 δεν είναι μαζί μας δυστυχώς, και είχε πει ότι «La vita è combattere, solo la morte non è». Η ζωή είναι να μάχεσαι, μόνο ο θάνατος σταματάει τη μάχη. Η ζωή, λοιπόν, Δημήτρη, κατά την άποψή μου, και νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ και οι φίλοι εδώ, η ζωή δεν θα έχει κανένα νόημα αν δεν ήταν ζωή για ελεύθερους ανθρώπους. Άρα, λοιπόν, αφού θέλουμε να ζούμε ελεύθερα, πρέπει να μαχόμεθα, κατά φαλάτσι. Μόνο ο θάνατος πρέπει να σταματήσει αυτή τη μάχη. Και ελπίζω να σε καλύψω. Και αν μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, παιδιά, και εγώ, ακριβώς το ίδιο πράγμα, και θα ανατρέξω ότι ο Μαρινάκος είχε έναν σημαντικό ρόλο στο έργο του Οσμάρα Αγδίου Καζαντζάκης, και να αναφερθώ στον Καζαντζάκη λέγοντας ότι είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν δεν υπερασπιστούμε τα σύμβολα, φταίμε εμείς. Είπε ο Καζαντζάκης, αν δεν σωθεί ο κόσμος, εσύ φταίς. Έτσι. Άρα λοιπόν, να πάρουμε και εμείς το μαΐρι, γι' αυτό είμαστε και εδώ απόψε, γιατί πρέπει και ο καθένας από εμάς να δει τι του αναλογεί σαν ενέργεια, σαν ευθύνη, σαν αντίδραση, για να υπερασπιστούμε ένα μέσο που πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει, ήδη το ραδιόφωνο. Όποιος άλλος θέλει, και αν θέλετε κάτι, ευχαρίστως. Ο Δημήτρης με μένα και εσύ έχουμε διαφορά τουλάχιστον 30 χρόνων, αν υπολογίζω καλά, μπορεί και παραπάνω. Λιγότερο.
Όσο να είναι. Όσο να είναι. Θα δεις λοιπόν ότι ξαφνικά θα πέψει έναν άνθρωπο με άσπρα μαλλιά. Αν κάτσουμε εγώ, εσύ και ο Παύλος και συζητήσουμε τις καταβολές της country light rock στον Σάιμον και Γκαρφάνκελ με Bob Dylan και με όπως και με σημερινά συγκροτήματα, θα πεις καλά αυτή. Και τότε ο Παύλος θα πει ρε, εγώ αυτό πρέπει να στην κιθάρα το απόγευμα. Και ξαφνικά το μη ομοιογενές στοιχείο θα γίνει ομοιογενές. Μιχάλη, ραδιόφωνο λέγεται αυτό. Κι αν δεν έρθουν τα παιδιά, τράβα τους εσύ κοντά σου. Πρέπει να είναι, να το τα μαθηματικά πάλι, αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχεία. Και εσύ προς αυτούς και τα παιδιά προς εσένα. Ελάτε όλοι μαζί. Ραδιόφωνο σημαίνει μέθεξη. Όχι συμμετοχή, μέθεξη, όλοι μαζί. Βγάλτε ιδέες. Ζήστε αυτές τις ιδέες. Επικοινωνήστε μέσα από αυτές τις ιδέες. Στην Άνδρο είσαστε, δεν είσαστε στη Νέα Υόρκη, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στο Γκάρμις Πάντερ Κύρχε. Και σας επαναλαμβάνω, και αύριο θα είμαι εδώ, με πολύ χαρά, αντί να περιδιαβαίνω μόνος μου να πίνω τον καφέ μου, να το αναλύσουμε και να το καταγράψουμε κιόλας κάτω και να κουράσουμε τον Μιχάλη με απόψεις. Συμπάθαμε που σε κούρασα λίγο, δανειζόμενος, έτσι. Και συγγνώμη για την διακοπή μου με το email, ελπίζω να μην το πω έτσι. Μια ακόμα ερώτηση. Ρώστε. Αυτό εκπέμπεται live αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο ή όχι? Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τεχνικά απόψε αν αυτό εκπέμπεται live ή... Εγώ όμως προσωπικός, όταν μιλώ για αξίες, κάθε συνήθεια τα σύμβολα που μας οδήγησαν στις αξίες, τα πρώτα θα τα δούμε. Αυτές οι συζητήσεις ποτέ δεν τις κάνουμε μεταξύ μας. Δεν πρέπει να είναι μεταξύ μας. Όποιος θέλει να τις ακούσει, και επειδή παρά έχει γίνει το θέμα με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεν θεωρώ καθόλου ευαίσθητο προσωπικό μου δεδομένο την επικοινωνία με τους συνανθρώπους μου και ειδικά με τους ανθρώπους εδώ στην Άνδρο ή σε οποιοδήποτε άλλο μικρό μέρος έχω πάει. Με πολύ χαρά κοινοποιήστε ό,τι θέλετε από την πλευρά τη δικιά μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρεπιπτόντως, αυτό είναι κάτι που αφορά το Μιχάλη. Ο Βαγγέλης μας κάνει τη μεγάλη χάρη και ηχογραφή. Υποθέτω ότι θα την πάρει ο Μιχάλης και θα τη μεταδώσει την εκδήλωση κάποια στιγμή που κρίνει ότι πρέπει να τη μεταδώσει έτσι. Άλλωστε είναι μια εκδήλωση προφίλων που είναι για το ραδιόφωνο. Ναι, πήρα την πάσα ώστε. Όχι, όχι, πολύ καλά έκανε και μια εξαιρετική. Είναι μια εξαιρετική ιδέα. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι μια εξαιρετική. Live μπορεί να μπορούσε να είναι, αλλά να είναι να μεταδοθεί το ίδιο πράγμα. Και γιατί όχι μια επόμενη συζήτηση οποιοδήποτε είδου και με οποιοδήποτε αντικείμενο να μην είναι λάθη. Ναι, να γίνουν και λάθη. Και να γίνουν και λάθη. Και να υπάρχουν και στιγμές που είπαμε μια κουβέντα παραπάνω που θα πρέπει να ζητήσουμε ένα συγγνώμη να το διορθώσουμε. Αυτή είναι ζωή. Γιατί πιστεύω σε αυτό το τραπέζι, συμφωνεί και ο Βασίλης, κάθονται οι άνθρωποι που γράφουν εδώ έχουμε κάνει λάθη. Το κισέ που γράφει εμείς είμαστε λάμβαστοι, νομίζω δεν είναι. Δεν το. Στο δικό μας μαγαζί. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπες ότι το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος είναι αδιαφυσβήτητα μια πολύ μεγάλη συμφέρουσα αξία εδώ για το νησί μας, με ό,τι σημαίνει το υπόλοιπο, απειλείται με έξωση. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε πάρα πολλά αυτά. Γιατί απειλείται με έξωση και τι πρέπει να γίνει ώστε να αποφευθεί αυτό το πράγμα. Το χώρο στον οποίο στεγάζεται ο σταθμός κάτω στο στάδιο, τον παρεχώρησε σε μορφή ερυπίου για ποιου, αν θέλετε, για όλα αυτά που λέμε. Συγχωρείτε που θα περιαφολογήσω, αλλά εγώ μάζει τη ζωή μου ότι λέω να στηρίζεται και σε δεδομένα. Σε μορφή ερυπιώδη το πήρε ο Μιχάλης, το παρεχώρησε η Δημαρχιακή Αρχή του συγχωρημένου του Γιάννη του Κλινού και με το συγχωρημένο πάλι τον Νίκο τον Θεολόγο το 2014. Το παρεχώρησε λοιπόν και η συμφωνία ήταν να δίνει ο Μιχάλης 30 ευρώ το μήνα ενίκιο. Οι δαπάνες που έχει κάνει ο Μιχάλης μέσα αυτό το χώρο, που είναι εύκολο να δει κανείς πως ήταν κοιτώντας τους διπλανούς χώρους, έχουν ξεπεράσει με στοιχεία, συγκεκριμένα έχουν ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ. Ο νόμος λέει ότι οτιδήποτε δαπάνη επωφελεί κάνουμε σε έναν μίσθιο χώρο, αυτό θεωρείται ότι είναι μίσθωμα. Άρα συνεπώς έχει καταβάλει
αυξάνοντας την αξία του ακινήτου του Δήμου, έχει πολύ περισσότερα καταβάλει από τα 30 ευρώ το μήνα που θα πλήρωνε από τότε. Όμως, παρόλες τις δαπάνες που έκανε, δεν είχε καμία αντίρρηση να πληρώνει και ανήκει και μάλιστα να του γίνει ένα μισθωτήριο με βάση το οποίο θα μπορούσε να πάει να βάλει ένα ρολόι της ΔΕΗ, να παίρνει επιδοτήσεις όπως παίρνουν όλοι οι σταθμοί. Και για τον λόγο αυτό απευθύνθηκε στη Δημοτική Αρχή επί των ημερών του Θεοδόση του Σουσούδη που είναι εδώ και ο Θεοδόσης και η Αθηνά, η Τσατσομύρου είχαν κάθε καλή διάθεση να του κάνουν ένα μισθωτήριο, πλην όμως δεν μπορούσε να γίνει το μισθωτήριο γιατί τα κτίρια αυτά του Δήμου είναι αρά, δεν έχουν νομιμοποιηθεί. Τώρα το γιατί εσείς είσαστε, διοίκησε εσείς στο Συμβούλιο, θα το ψάξετε. Δεν νομιμοποιήθηκαν βασικό. Συνεπώς δεν μπορούσε να γίνει, ξέρεις, κάτι που δεν είναι νομιμοποιημένο, δεν μπορεί και να μισθωθεί. Δεν μπορούσε λοιπόν να γίνει μισθωτήριο. Και του πάνε μείνει εκεί πέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει, εζήγησαν τι είναι καλύτερα, να μην έχουμε σταθμό ή να έχουμε σταθμό. Και προφανώς πολύ σωστά εζήγησαν και ο σταθμός αφέθηκε να λειτουργεί. Τώρα, για λόγους που ο καθένας ίσως ό,τι θέλει μπορεί να φανταστεί, εκλήθη ο σταθμός και πήγα και εγώ σαν δικηγόρος, φίλος τον Μιχάλη, και πήγαμε στο Δήμο, θέσαμε αυτά τα πράγματα, τα δώσαμε χαρτιά, έτσι δεν πήγαμε να πούμε θεωρητικές κουβέντες, τα δώσαμε και νομίναμε με την εντύπωση ότι θα βρεθεί μια λύση, μπορούσε να βρεθεί μια λύση, να συζητηθεί. Εις απάντηση έλαβε ένα έγγραφο ο Μιχάλης που τον καλεί να παραδώσει το χώρο σε 30 μέρες. Αυτό γίνεται. Τώρα ποια είναι η συνέχεια. Ο Δήμος μπορεί ή να κάνει, επειδή πραγματικά αντιαμφισβήτητα είναι σε ένα χώρο του Δήμου και είναι σε ένα χώρο χωρίς τυπική μορφή παραχώρησης. Έτσι έχει γίνει μια παραχώρηση, δεν μπήκε αυθαίρετα μέσα από το δεδομένο. Το παραχώρησε ο Δήμος. Αλλά δεν έχει μορφή μίσθωσης, δεν έχει χρυσιδάνιο, δεν έχει κάτι από αυτά. Θα μπορούσε να τα έχει. Νομικά δηλαδή λύσεις υπάρχουν. Ασυζητητοί. Και είναι εύκολο γιατί αναγκαστικά αυτό θα έρθει ενώπιό σας, θα έρθει στο Συμβούλιο. Ο Δήμος δηλαδή αυτό για να το βγάλει έξω πρέπει να κάνει ή πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, το πιθανότερο, ή να πάει από τη σύμβαση της μίσθωσης. Αλλά ισχυρή μίσθωση δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει θέμα νομικό, έτσι. Για να βγάλει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, το βγάζει ο Δήμαρχος, αλλά μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, όπως λέμε ελληνικά, Γιάννη μου, it's up to you. Πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει και να πει του Δημάρχου, βγάλε το σταθμό και σου δίνουμε την άδεια να συντάξεις πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Όμως, είναι μια εκδηλωθήσα πρόθεση του Δήμου να το βγάλει. Άρα, εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Σε πρώτη φάση να ενημερώσουμε τον κόσμο και να πω ότι εμείς ο Σύλλογος εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Ο Δήμος δηλαδή τι λέει πάνω σε αυτό το πράγμα. Τίποτα. Λέει, δώσε μας το χώρο. Δεν είναι και ο Γιάννης τώρα. Ο κ. Γιάννης δεν νομίζω ότι το έχει πω. Δεν μπορεί να μην το έχει κάνει υπόψη του αυτό. Γιατί αυτό το έστειλε η Δημαρχιακή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν το ξέρει καν. Δεν ξέρω πώς δουλεύει εκεί πέρα ο Δήμος. Γιάννη είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να επιληθεί. Σαφώς μπορεί να επιληθεί και πρέπει να υπάρξει. Σαφώς μπορεί να επιληθεί, μπορείτε και εσείς. Από όλους τους εμπλεκόμενους και από όσους. Ποιος μπορεί να επιληθεί, εμείς χαρά για να το. Εμείς χαρά μας τα είπανε να έρθουμε όταν έρθει το θέμα στο Συμβούλιο να πούμε και τις λύσεις. Δεν είναι. Κανένας δεν θέλει να μείνει τζάμπα. Αλλή μόνο. Ξέρετε, επειδή λέτε για το Συμβούλιο, αυτό από κάπου προκύπτει. Γι' αυτό το λέω. Προφανώς όταν θα έρθει στο Συμβούλιο είναι ένα θέμα που θα απαντήσει. Απαντήσει η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων, αλλά σίγουρα αυτό υπήρχε κάποιος λόγος ή δεν υπήρχε, δεν ξέρω γιατί προκλήθηκε όταν αυτά φαντάζουν τα κτίρια ακόμα και τώρα παραμένουν σε κρατήριο. Εστάλει ένα γράμμα από κάποιον ανύπαρκτο Γεώργιο Βασιλείου κάτοικο χώρας προς τον εισαγγελέα που λέει ότι είναι στο πώς ευράζεται, πώς έχει ο σταθμός τζάμπα κύριο του Δήμου και καίει και ρεύμα. Βεβαίως θα μπορούσε να απαντηθεί προς τον Γεώργιο Βασιλείου που είναι ανύπαρκτος ότι κύριε ο σταθμός στην ουσία έχει πληρώσει πολύ περισσότερα λεφτά στο Δήμο και τον έχει ωφελήσει με τις αποφελείς δαπάνες του μισθού.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει αυτή η ενή τακτική αυτή η ενέργεια. Επελέγει άλλη. Εντάξει. Ο σταθμός είναι ανοιχτός πάντως. Εμείς είχαμε, νομίζω, πιο μεγάλη και ζητήσει και από τον Δήμαρχο να κατέβει, θέλει να μιλήσει. Και για το Θεοδόση είναι ανοιχτό και για σένα είναι ανοιχτό. Αυτή είναι η φιλοσοφία του. Βασίλη, να ρωτήσω κάτι. Α, ναι, έκανε ένα μισό λόγο. Κατερίνα. Ναι, το βλέπω. Είναι θέμα κτηριακό, γιατί ο Μιχάλης μπορούσε να πάσα στιγμή να νοικιάσει ένα άλλο χώρο με αυτή τη δαπάνη ή με λίγο παραπάνω, γιατί έχει μεράκι να κάνει αυτό που κάνει και, ή είναι κάτι άλλο. Και τα 30.000 που έχει βάλει εκεί μέσα, Κατερίνα, πώς θα τα πάρει, πού να τα πάει, τι να πάει να ψηλώσει. Αυτά τα έβαλε με την προοπτική να τα πάρει. Όχι, τα έβαλε με την προοπτική ότι θα μείνει, γιατί ο σταθμός ναι, αυτό είναι, λέω το δεν έργο θα μείνει, θα είναι θέμα στεγαστικό ή είναι κάτι παραπάνω, Βασίλη. Γιατί όλοι οι άνθρωποι. Το αν μπορεί να φέρει ο Μιχάλης, δεν μπορώ να το ξέρω αν έχει την οικονομική ευκαιρία. Εγώ ξέρω ότι θα μου επιτρέψει την έπραση, αγωνίζεται να επιβιώσει. Και του βγάζω το καπέλο. Γι' αυτό εγώ δεν θα είχα το κουράγιο να κάνω αυτή τη σπαρτιάτικη ζωή που κάνει εκείνος. Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί ό,τι λέγαμε με τον Δημήτρη, την Βιργινία, Γιάννη άκουσα. Το Γιάννη, εσένα Κατερίνα. Ξαφνικά επαληθεύει αυτό που είπαμε προηγουμένως, το πώς τον ανομοιογενή πληθυσμό τον κάνουμε ομοιογενή. Και λέμε εμείς μαθηματικοί, όπου οι άλλοι βλέπουν πρόβλημα, εμείς βλέπουμε λύση, ψάχνουμε για τη λύση. Άρα λοιπόν θα ήταν ωραίο από εδώ να φύγουμε και με λύσεις. Και να συμμετέχουμε σε αυτή τη λύση, όχι με λόγια αλλά με έργα. Τα νέα παιδιά θα θυμάται καλύτερα αυτά που θα πω τώρα. Αν δεν τα θυμόνται, είμαι στη διάθεσή τους, όχι μόνο να τους τα ξαναπώ, αλλά να τους πω και τους φορείς στους οποίους μπορείτε όλοι σας να απευθυνθείτε με δικαίωμα, όχι με παράκληση. Κατερίνα και Μιχάλη. Άρα λοιπόν ο ανομοιογενής πληθυσμός να είναι η Κατερίνα, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, η Βιργινία, ο Νίκος, η Νίκη, να που γίναμε ότι θέλουμε το σταθμό μου, θέλουμε ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό ακούω τώρα. Κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο κύριο τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν ξέρω τον κόσμο, αλλά και αν δεν υπάρχει μπορείτε να το μεταφέρετε. Αν υπάρχει με χαρά, χαίρομαι ιδιαίτερα. Μιλήσετε για χρήματα. Εγώ δεν μίλησα για χρήματα. Όχι, εγώ λέω. Λέω το εξής. Δεν μπορώ να επισέλθω στα δεδομένα που δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί αυτό που νομικά είπε ο Βασίλης, η ανάγκη του Δήμου για το κτίριο, για ποιο λόγο το θέλει και δεν είναι ο Μιχάλης μέσα κλπ. Δεν μπορώ να ξέρω. Θα ήθελα να πάρω θέση, αλλά να ήξερα. Δεν ξέρω. Σας λέω όμως το εξής. Είσαστε στην Άνδρο. Σημειώστε ένα όνομα το οποίο αφορά όλες τις ελληνικές εταιρείες. Όλες τις μεγάλες ανώνυμες ελληνικές εταιρείες, πολλό δε μάλλον εκείνες που είναι εισηγμένες στον υπόλοιπο χρηματιστή. Αυτές οι εταιρείες έχουν ειδικά τμήματα που ονομάζονται τμήματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, Δημήτρη και Βιργινία. Τμήματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Πολλοί νομίζουν ότι αυτά τα τμήματα είναι κάποιες υπηρεσίες των εταιρείων αυτών, οι οποίες κάνουν χορηγίες, δηλαδή δίνουν μύδι ελεημοσύνης κάτι. Κάνετε λάθος. Οι εταιρείες αυτές δρούν με βάση ένα συγκεκριμένο νόμο της Ευρώπης και όχι της Ελλάδας, που προφανώς έχει γίνει και νόμος της Ελλάδας μέσα στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης. Και αυτές οι εταιρείες για κάθε ευρώ που δίνουν, παίρνουν πίσω ανάλογα με το πόσο αποδοτικό θα είναι αυτό το ευρώ, δηλαδή πού θα το βάλουν, τι θα γίνει. Θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή θα πάμε και θα κάνουμε ένα πανηγυράκι στο σπίτι μου, θα ξοδέψουμε για 5 επώνυμους ανθρώπους και 2 πίνακες και τελειώσαμε. Άρα λοιπόν, εάν απευθυνθείτε οργανωμένα, Μιχάλη, και προφανώς είμαι και εγώ σε αυτό το παιχνίδι, είτε να το γράψω είτε να απευθυνθούμε, σε τμήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεγάλων εταιριών, το σίγουρο είναι ότι τα όποια ποσά, εντάξει Κατερίνα, γιατί δεν μίλησα για ποσά και προφανώς δεν μίλησα, τα όποια, γιατί και το χρήμα είναι ένας βασικός σκοπός γιατί γίνεται, τα όποια ποσά χρειαστούν για να σταθεροποιήσουμε το σταθμό, να τον εξελίξουμε από πλευράς μηχανημάτων επικοινωνίας και γενικότερα οικονομικής του αυτάρκειας, της επικοινωνίας του με το Δήμο, γιατί θεωρώ παράξενο και κοιτάω στα μάτια του Γιάννη, είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος δεν έχει κανένα λόγο να κάνει έξωση σε κάποιον άνθρωπό του. Όποιος λόγος υπάρχει, αυτά με τα κτίρια που δεν ήταν νομοποιημένα και τα αυτά, νομικά κενά, ο Παπανούτσος νομίζω το έλεγε, στους νόμους, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν κενά και όταν υπάρχουν νομοθετούμε. Άρα λοιπόν θα τη βρείτε τη λύση.
Τα χρήματα μπορούν να βρεθούν, Μιχάλη, μέσα από τις εταιρείες κοινωνικής ευθύνης όλων αυτών των οργανισμών. Τουλάχιστον 10 φευγαλέα τώρα στο μυαλό μου μπορώ να σκεφτώ που έχουν ανδριώτες εδώ, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν δώσει και πάρα πολύ μεγάλα ποσά επί υπομορφή χορηγιών που δεν επιστράφησαν ποτέ και τέλος πάντων έκανε και ιδιαίτερα σοβαρά πράγματα. Άρα λοιπόν, εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης μεγάλων εταιριών και το αίτημά μας είναι ένα. Κύριοι, θέλουμε για το σταθμό της Άνδρου για να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό, πάρτε τιμολόγια, πάρτε προγράμματα, πάρτε υπογραφές, πάρτε αποφάσεις. Εδώ είμαστε εμείς επώνυμοι, θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Φτιάξτε το project, οργανώστε το, κοστολογήστε το, απευθυνθείτε και είναι σίγουρο, δεν το λέω με την έννοια του υπεραισιόδοξου που θέλει να φύγει από αυτό το καφέ λέγοντας 5 κουβέντες, αλλά είναι σίγουρο θα έχετε πραγματικά αποτελέσματα και θα το δείτε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όλοι μαζί πια μπορείτε να λύσετε και το άλλο θέμα, το οποίο ο Βασίλης το ξέρει και εσείς του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν το ξέρω. Ήθελα να ρωτήσω στον Διατάφρα, δηλαδή, εάν αναγκαστεί ο Μιχάλης να φύγει από εκεί, ο σταθμός κλειδί, δεν θα τον ακούσει τον Άνδρο. Το ξέρω, Μιχάλης, δεν κλείνει λογικό να τα κλείσει, αλλά το να αναγκαστεί να φύγει με τις παρούσες συνθήκες εξαρτάται από εσάς, γιατί πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει στο Δήμαρχο την δυνατότητα να εκδώσει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Διαφορετικά μπορεί ωραιότατα. Είναι μετάθεση ευθύνης αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί ωραιότατα να μην επανέλθει το θέμα στο Συμβούλιο, να δούμε κι εμείς και να πούμε τις λύσεις που ο Δήμος δεν θα χάσει απεναντίας. Πολύ ωραία. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή τότε, είχαμε δείξει ότι τον θέλουμε. Το είπα. Το είπα. Άρα εμείς σίγουρα θα ψηφίσουμε. Το είπα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το είπα. Άρα θα το ψηφίσουμε. Το είπα. Αλλά από εκεί και ύστερα θα θέλαμε να ξέρουμε. Κινδυνεύει δηλαδή, αν φύγει από κάτω, να μην μεταφερθεί κάπου αλλού και να κλείσει ο σταθμός. Προφανώς, γιατί πού θα βρει ξανά άλλα 30 χιλιάρικα να κάνει την υποδομή που έχει κάνει κάτω, μονώσεις, μηχανήματα, μεταφορές, τα πάντα. Δηλαδή θα πάει να στείλει, δηλαδή δεν είναι ένα σπίτι που το παίρνουμε, είναι ολόκληρη υποδομή. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Θα αρχίσω λίγο με τη μικρά εμπειρία του ραδιόφωνο για να καταλήξω λοιπόν και να πω την προσωπική μου άποψη για όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Πριν τελειά τα 2 χρόνια το έβαλε Πομπόνης, ξεκινήσαμε έναν ραδιοφωνικό σταθμό με μια ζήση, με μια διάθεση, ας πούμε, να ταράξουμε τότε την μικρή κοινωνία με την καλή έννοια του όρου, να ταράξουμε και να έρθουμε σε επαφή και την κοινωνία. Ζήσαμε ανεπανάληπτες στιγμές με τον Μιχάλη τον Αυγουστίνο, αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι τριγύρω μας και με τον Κώστα τον Αζάπη, τον Κώστα που έχει την παρέα, με φίλου και πίστευτο τώρα, και πολλούς άλλους καλούς φίλους. Του Κοντορούση. Και πολλές κυρίες οι οποίες συμμετείχαν τότε και βοηθούσαν την όλη προσπάθεια. Εγώ σαν τεχνικός υποστήριζα την όλη διαδικασία λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. Κάτι έγινε τότε λοιπόν και κλήθηκε επειδή υπήρξε πρόβλημα στο πρόγραμμα του τετράωρου Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, καπτός ήταν, για να συμπληρώσει κάποιο το κενό. Λοιπόν, θα σας βγάλω και μια είδηση απόψε, γιατί έχω πει σε πολλούς ανθρώπους. Ζητήθηκε λοιπόν έτσι, από τους ανθρώπους που συμμετείχαν ποιος θα συμπληρώσει αυτό το κενό. Και μου είπαν, Δημήτρη, να προσπαθήσει εσύ. Λέω, τι να κάνω, δεν ξέρω τώρα. Εγώ τεχνικός είμαι, βασικά. Λοιπόν, όχι, λέει, αν μπορέσεις. Έτσι λοιπόν τότε αποφάσισα, για να την κάνω σύντομη την ιστορία, λοιπόν, να μπω σε αυτή την πρόκληση και να πάρω μια εκπομπή μια φορά την εβδομάδα και εγώ, που αντίστοιχα έκανα ο Βασίλης από μόνης, αλλά σκέφτηκα ότι θα πρέπει να ήταν λίγο διαφορετικό. Να μην είσαι αυτό που κάνουν όλα τα παιδιά, που κάνει ο Βασίλης άλλο πράγμα βέβαια. Και τότε λοιπόν στο μικρό δημαρχείο της χώρας της Άνδρου υπήρχε μια δήμαρχος η οποία άκουγε στο όνομα Ειρήνη Λένο. Πριν δώσω λοιπόν την απάντηση, τη λέω, Ειρήνη, μου είχε πάνε αυτό και αυτό και θα ήθελα, αν με τι άλλο, τουλάχιστον να βγαίνουμε
από τη δικιά μου εκπομπή και να γίνονται κάποιες ερωτήσεις, να απαντάς εσύ τους, ώστε να αποκτήσει και μια περισσότερη εκδοματικότητα. Ο σταθμός, το σύμβολο που είπε ο εκλεκτός Νίκος και επανέλαβε πολλές φορές και ο Βασίλης, λοιπόν, καθιερώθηκε, έτσι λοιπόν προχώρησε αυτή η εκπομπή και έτσι, αν θέλετε, ήταν η πρώτη μου, αν θέλετε, εμπλοκή στα τοπικά δρόμενα και στο μακρινό τότε 1990, ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να είναι υποψήφιος απέναντι του Βασίλη τον Πομόλη, για να το θυμίσουμε λίγο, μου έκανε μια πρόταση και μου λέει «Καλώς εσύ, μιλάς στο μικρόφωνο, δεν έρθεις μαζί». Ήταν ο Καταλωρίδας ο Βούλγαρης. Θα βγάλουμε και λίγο ιστορία λοιπόν και να ξαναζήσουμε κάποιες μέρες ραδιοφώνου, μιλώντας τη γλώσσα της ειλικρίνης και της αλήθειας, αυτή που κάνω πάντοτε, και άλλες φορές προκαλώ και άλλες φορές μπορεί και να κοιμίζω. Μάλλον απόψε θα σας πω όπως το λένε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι λίγο ενδιαφέροντα, γιατί το θέμα είναι ο καθένας μας τι άγραφε είναι πίσω και τι κάνει. Έτσι λοιπόν προχώρησε όλο αυτό, έγινε αυτό που έγινε και φτάσαμε λοιπόν για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας στις σημερινές ημέρες. Εγώ λοιπόν από ό,τι ξέρετε περισσότεροι, για επαγγελματικούς λόγους το 2012 άφησα εδώ την αγαπημένη μου άντρο και πήγα λίγο πιο κάτω σε ένα άλλο νησί, σε μια άλλη κοινωνία, της Πάρου. Ωστόσο, η άντρος μου παρέμενε πάντοτε, αν θέλετε, η αγαπημένη και, αν θέλετε, ο τόπος ο οποίος του οφείλω πολλά. Και αποφάσισα ξανά να εκτεθώ και να παρουσιαστώ μπροστά σας. Ήρθα λοιπόν, οπότε, βρίσκομαι και πάλι ξανά στη διοίκηση και τώρα έχει τεθεί ένα θέμα λοιπόν για τον ραδιοφωνικό σταθμό και κατά πόσον η διοίκηση. Το έβαλε ο αγαπητός συνάδελφος και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γιάννης Παπάκης, όπου ήρθε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, θα μου επιτραπεί να το πω και το λέω αν θέλετε και φαίνονται αυτά στα βίντεο τα οποία αναρτώνται, εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχα συνηθίσει εγώ να βιώνω από το 1990 μέχρι το 2010. Βέβαια ο κόσμος κρίνει αναλόγως και μας κατατάσσει εμάς όλους που εκτιθέμεθα κάθε 4 χρόνια. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο θα πω, το είπε ο Βασίλης ο Πομόνης, τέθηκε ένα θέμα σε ό,τι αφορά τη στέγαση του ραδιοφωνικού σταθμού και ενήργησε όπως ενήργησε η διοίκηση. Το μόνο που θα θέλω να καταθέσω αυτή τη στιγμή, για να είμαι εντάξει και με τη συνείδησή μου αλλά και προς όλους εσάς, είναι το εξής. Από το 2010 που εγώ έφυγα και επανέκαψα, αγαπητέ Βασίλη, που είσαι και δικηγόρος και εκλεκτός κιόλας, έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Σαφώς γνωρίζω ότι έγινε μια καταγγελία έτσι ακριβώς όπως το είπες. Αυτή τη στιγμή όμως η διοίκηση, και αναφέρομαι στο προσωπικό του Δημάδου και δεν το μεταθέτω, λοιπόν, έχει μια ευθύνη γενικώς για πάρα πολλά πράγματα. Κινήθηκαν λοιπόν όπως κινήθηκαν και έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Αυτό είναι το τυπικό μέρος, το οποίο σαφώς υφίσταται και υπάρχει και το ξέρεις και το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει όμως και το σύμβολο που είπες. Εδώ λοιπόν πρέπει να το δούμε, διότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εγώ υποστήριξα και υποστηρίζω και αυτό ως σύμβολο και θα ήθελα να υπάρχει. Το μόνο που θα πω πάλι δημόσια, και το είπα στο Βασίλη, και το επαναλάβω Βασίλη, ότι επειδή συνέβαινε, όχι για κανένα άλλο λόγο, να βρίσκομαι ξανά στο Δήμο 30 μήνες και πλέον και να έχω και ένα κομμάτι, αν θέλετε, αρκετά ευαίσθητο στο κομμάτι του πολιτισμού, εκτιμώ ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, αν έκριναν οι επαείοντες και οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν τον ραδιοφωνικό σταθμό, να είχαν και μια άποψη, ας πούμε, τι γίνεται και εδώ πέρα. Είναι εξαιρετική η παρουσία του Βασίλη του Βούλγαρη, είναι άλλο το διαμέτρημα και άλλο το τι κάνει ο Δήμος ή τι προγραμματίζει. Απλά το αναφέρω και μόνο και δεν μην κληθεί καν ως παράπονο ή ότι δεν μου είχε στερηθεί. Αγαπητοί μου φίλοι και συμπατριώτες, είναι δεδομένο ότι και εγώ προσωπικά αλλά και πολλοί άλλοι εδώ, έτσι όπως οδηγήθηκε ας πούμε, η τοπική μας κοινωνία μετά από τον κορονοϊό, μετά από τον πόλεμο τον οποίο βιώνουμε μέσα από τις τηλεοράσεις και μετά από τον τεράστιο εκκλεισμό, ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλές δράσεις. Είμαστε λίγοι πια και εμείς οι λίγοι πρέπει να επικοινωνούμε όχι μέσα από την εφαρμογή του Facebook, πρέπει να βρούμε ξανά τους παραδοσιακούς τρόπους και το ραδιόφωνο παραμένει ένας εξαιρετικός τρόπος. Εγώ θα ήθελα να βάλω μια ανατελεία για να μην μακρηγορήσω, πόση ώρα μιλάω, κύριε Νίκο,
30 δευτερόλεπτα λόγω ενδιαφέροντος συζήτησης. Λοιπόν, δεν θέλω να κουράζω το κάνω κατά κόρον αυτό όταν έχω καλούς φίλους και όχι μόνο το Συμβουλικό Συμβούλιο. Θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικός και πιο περιεκτικός. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο το οποίο έχει τεθεί, καλώς τέθηκε και από την πλευρά του Βασίλη. Εγώ ούτως ή αλλιώς θα ερχόμουν εδώ και ένας λόγος περισσότερος με έχει κάνει για την αγάπη που τρέφω για αυτό το μέσο. Είμαι προσωπικά στη διάθεσή σας και από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου ή αν θέλετε της διοίκησης, γιατί είμαι συνδιοίκηση μαζί με τον Δημήτρη τον Λουτσάρη και με τον Λευτέρη τον Μπάλα, πιστεύω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές και να υπάρξει η συνέχεια και η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού. Είμαι στη διάθεσή σας. Μια υποδομητική θέση και εμείς είμαστε στη διάθεσή σου, Δημήτρη μου, να έρθουμε πάνω να το πούμε χωρίς να υπάρχει θέμα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί ούτε καν να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Πάντως, πιο αισιόδοξη άποψη από αυτήν την εκφράστηκε εσύ. Έτσι. 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 Πολύ ωραία. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, είναι πραγματικά ευτυχής η κατάληξη. Σήμερα νομίζω ότι παίζουμε πολύ πιο καλά από ό,τι θα πούμε. Και για το παρακαλώ, Ζωή. Δεν είμαι αγριώτησα, αλλά... Είσαι μέλος του συλλόγου όμως, έχω σημαντικό. Έχω αγαπήσει πάρα πολύ την Άνδρο, τη λατρεύω και θα κάνω μία παρατήρηση. Λυπάμαι ειλικρινά που είμαστε μόνο εμείς εδώ. Πίστευα ότι απόψε δεν θα χωράζαμε εδώ, θα είμαστε και στην αυλή. Λοιπόν, είμαστε πολύ για τα δεδομένα της Άνδρου, να σε ενημερώσω. Ακούνε ραδιόφωνο. Είμαστε πολύ ζωή. Για τα δεδομένα της Άνδρου είμαστε πολύ. Πίστεψε, είμαστε πολύ. Είναι και ο καιρός, είναι και πολλά πράγματα. Η συναγόγια μου μεγάλη όταν έμαθα ότι ο σταθμός... Είναι και τα κρούσματα τα πολλά που έχουν πέσει, έχουν σκύψει. Βασίλη, και κάτι άλλο. Τους νέους πρέπει να τους κρατάμε στην Άνδρο. Ό,τι δουλειά και να κάνουν πρέπει να μένουν και θα είμαστε μαζί με τον Μιχάλη όλοι. Και η Δημοτική Αρχή τούτη και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, τον Μιχάλη πρέπει να τον βοηθήσουν. Είναι δεδομένο ότι αυτά όλα είναι, θεωρώ ότι ο πιο πολύ που θα πρέπει να προβληματιστεί απόψε είναι ο μάλλον ο Μιχάλης. Τη βλέπετε ότι είναι όλοι υπέρ της κατάστασης και του σταθμού, αλλά κάτι ζητάνε. Προφανώς πρέπει, όπως λέμε, να οσμιστεί. Τι ζητάνε και ακούει, να προβεί σε γενναίες ενέργειες. Και μπορώ να πω η αλλαγή που έχει γίνει στις Κυριακές με το φαγητό της Κυριακής. Ακούμε ένα ωραίο πρόγραμμα και όλοι... Το ξέρω ότι μ' αγαπάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το λέμε για το 2-4 της Κυριακής στα μεσημέρια. Είναι πραγματικά εξαιρετική μουσική. Αν τέλειωσε η ζωή μου, το δώσω. Ορίστε το, Βασίλη. Συγχαρητήρια, κύριε Μαρινάκο, για την εισήγησή σα, τοποθέτηση. Βασίλη, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που έκανε και για το σύλλογο που ίδρυσε. Όλοι μαζί το ίδρυσαμε. Ήθελα να το πω από πιο πριν. Με πρόλαβε ο Δημήτρης ο Γιαννίσης. Πραγματικά θεωρώ ότι θα επικρατήσει η λογική και όλα θα πάνε καλά. Ο σταθμός δεν νομίζω ότι θα κλείσει. Πραγματικά υπάρχουν κάποια προβλήματα τυπικά, τα οποία είναι θέμα νομίζω διάθεσης και. Εξαφώνεται ότι ήταν καλή διάθεση και χειρισμό. Από το 2000 που έγινε το στάδιο, σιγά σιγά όλοι οι χώροι κάτω από το στάδιο, περίπου 12-13 πώς είναι χώροι εκεί, όλοι αυτοί οι χώροι δόθηκαν κάπου. Σε συλλόγους ιδιαίτερα, σε θεατρικό σύλλογο, σε συλλόγους γενικότερα. Εδώ με το ραδιόφωνο υπήρχε ένα μικρό θέμα. Το γεγονός ότι από τις διαφημίσεις μπορεί να παίρνει κάποια χρήματα ο άνθρωπος, τα οποία δεν του φτάνουν κατά τη γνώμη μου ούτε για να τον συντηρήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μιχάλης, ο Αστέρας τέλος πάντων, γιατί τον Αστέρα ακούμε όλοι, αυτό το ραδιόφωνο έχει συνυφαστεί με όλους μας. Το ακούμε καθημερινά, χρόνια τώρα. Περιμέναμε στην αρχή αν θα έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, το ακούμε και στο γάβρο που πηγαίνουμε.
και γενικότερα. Θα πω το εξής, ότι εμείς προσπαθήσαμε, αφού το είχε δώσει ο Γιάννης Ορλινός, όπως είπε προηγουμένως, το Εκκλησιών, μαζί με τον Νίκο τον Θεολόγο, είχαν αυτή τη διάθεση. Εμείς φυσικά και συμφωνήσαμε να το συνεχίσουμε. Μάλιστα, κάναμε παραχωρητήριο με απόφαση νομικού προσώπου. Ο Μιχάλης ήθελε και να το νοικιάσει, να πληρώνει. Τότε οι υπηρεσίες είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι υπάρχει αυτό το θέμα με την νομιμότητα. Θεωρώ λοιπόν, επειδή κάποια στιγμή βγήκε ένας νόμος για την νομιμότητα, έτσι ώστε τα κτίρια τα οποία δεν είναι παράνομα να νομιμοποιηθούν, ίσως και τώρα μπορεί να γίνει κάτι για να προχωρήσουμε σε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση, εκεί θέλω να φτάσω, ο Αστέρας προσφέρει και στο Δήμο. Και τι θέλω να πω, δεν προσφέρει παραταξιακά, ποτέ μου, και το ξέρει ο Μιχάλης, δεν επιχείρησα να πούμε τίποτα για τα έργα του Δήμου παραταξιακά για αυτά. Πότε, για να μην παρεξηγηθώ με αυτό. Αυτό είναι γεγονό. Ήθελα το ραδιόφωνο να είναι, αλλά ό,τι έκανε ο Δήμος ή ό,τι γινόταν στην Άνδρο, το ραδιόφωνο το διαφήμιζε. Δηλαδή δεν ξεχάσω τη διαφήμιση του ραδιοφώνου, ξέρω εγώ, για το φεστιβάλ της Άνδρου. Ή για τους αγώνες που θα γινόντουσαν, οι μαραθώνοι, το Rally FIFA, το Andros Trail Race, δηλαδή ο Μιχάλης ήταν πάντα χωρίς να παίρνει χρήματα, χωρίς τίποτα, αυτό και μόνο είναι ένα τοποδοτικό. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό μπορεί να δώσει κάποια λεφτά ο Δήμος, θα μπορούσε να δώσει και ο Αστέρας το προσέφερε δωρεάν. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι χάρηκα το Γιαννίση που άκουσα ότι έχουν τη διάθεση να μην το προχωρήσουν και να, ο σταθμός να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Είμαστε φυσικά σύμφωνοι και το γνωρίζεις. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να σε καλά, θα ακούσουμε και εμείς σας φέρνουμε. Αν κάποιος άλλος δεν έχει, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους από πλευράς του Συλλόγου των Φίλων του Αστέρα. Χρειαζόμαστε έτσι να πλαισιωθεί ο Σύλλογος για να υπάρχει μια έκφραση της κοινωνίας σε οτιδήποτε συντείνει στο να έχουμε πραγματικά μία στάση συνεπή και δυναμική και να ευχηθούμε καλή Σαρακοστή, αφού ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον φίλο τον Νίκο τον Μαρινάκο που μας εκόσμησε τη βραδιά και όλους σας που μας τιμήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.